Γρήγορα να κλείσουμε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει επανειλημμένα και ο Τσίπρας το λέει σε όλες τις τοποθετήσεις ότι επιδιώκουμε λύση και όχι ρήξη. Μάλιστα, χθες μιλώντας σε ένα γερμανικό μέσο ενημέρωσης, είπε ότι επιδιώκουμε μια win-win λύση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη, αλλά να τερματίσουμε τη λιτότητα και να πάμε σε ανάπτυξη, βιώσιμη, γιατί μόνο έτσι μπορείς να μειώσεις την ανεργία. Να μειώσουμε το χρέος όσο περισσότερο μπορούμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αλλάξουμε αυτά τα εξωφρενικά και μη πραγματοποιήσιμα, μη ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί αυτό νομίζω έχουν αρχίσει και το δέχονται και οι εταιρείες. Και να κάνουμε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, το πελατειακό κράτος, το δημόσιο τομέα, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία. Κύριε Διαφθορά, θα σας πω. Γιατί το έχετε αφαιρέσει αυτό, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο. Κύριε οικονομού, αυτό από το να με κόβετε στα 30 δεύτερα, μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Θα σας απαντήσω, αλλά αφήστε με να τελειώσω, παρακαλώ. Τους εκπροσώπους της κυβέρνησης παρακολουθώ χρόνια. Δεν τους κόβατε ποτέ στα 30 δεύτερα. Πάντα τους κόβατε. Εντάξει, ποτέ. Ορισμένους τους καλούσατε και μόνους τους. Ορισμένους τους καλούσατε και μόνους τους. Και οι υπουργοί βγαίνουν μόνοι τους. Και οι υπουργοί βγαίνουν μόνοι τους και τώρα. Μην με καλά, την κυρία Μπακογιάννη την έκανε. Η Μπακογιάννη μια περσόνα μόνη. Ωραία, συνεχίζω. Έχουν τελειώσει οι εκλογές. Και η προεκλογική περίοδος θα φύγει. Κύριε Παπαδημούλη, το θυμίζω στον κύριο Οικονομόπουλο. Λέω λοιπόν και αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Σε μια διεκδίκηση χρησιμοποιείς το επιχείρημα ότι κανένα δεν συμφέρει η ρήξη για να πετύχεις κάποια πράγματα. Προφανώς. Ωραία. Το δίκιο πολλών ελληνικών αιτημάτων έχει αναγνωριστεί. Ερίσματα έχουμε. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη. Έχει φυσικά απέναντί της σκληρές αντιδράσεις. Επειδή βλέπω διάφορους σκληρούς απέναντι, γι' αυτό. Ποτέ σε μια διαπραγμάτευση δεν πετυχαίνεις το 100% των στόχων σου. Αν η κυβέρνηση, και αυτή είναι η δική μας δέσμευση και ο δικός μας στόχος, πετύχει στους στόχους που σας είπα μια σοβαρή βελτίωση αυτών που κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, διαψεύδοντας το δόγμα του ΕΛΚ ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα, όλα τέλεια τα έκανε ο Σαμαράς, έτσι πρέπει να μείνουν, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και εμείς αυτό θέλουμε. Την καλύτερη δυνατή λύση εντός Ευρωπαϊκού. Να πω μια φράση ακόμα. Ήδη, και χαίρομαι διότι αυτό σημειώνεται και αναγνωρίζεται και από εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης, τις πρώτες εβδομάδες με τις κινήσεις της κυβέρνησης έχει εξασφαλίσει μια στήριξη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, 75-80% δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Έχει κάνει. Το ίδιο έπαιρνε το Γιώργος Παπανδρέου το πρώτο τρίμηνο, ναι, σας υπενθυμίζω. Μελετάμε και την ιστορία, κύριε. Εντάξει, ναι, απλά το υπενθυμίζω. Και γι' αυτό είμαστε μετρημένοι και δεν καβαλάμε κανένα καλά. Γι' αυτό, αν θα επιδιώξετε να εκφραστεί αυτό και πολιτικά. Αυτή η κοινωνική στήριξη και πολιτικά. Ήδη έχουμε πετύχει αυτό που ονομάστηκε διεθνοποίηση του ελληνικού προβλήματος και το οποίο αντανακλάται και με κινητοποιήσεις και με αρθρογραφίες και με επίσημες δηλώσεις. Και ο στόχος μας είναι μία κοινά αποδεκτή λύση με την Ελλάδα εντός ευρώ, αλλά χωρίς λιτότητα, χωρίς μνημόνιο, χωρίς τρόικα. Είναι σαφές. Το ζήτημα της λιτότητας. Από εκεί και πέρα. Ωραία. Και μια φράση ακόμη. Εμείς θα εγγενιάσουμε διαφορετικές σχέσεις με την αντιπολίτευση. Δηλαδή. Που σημαίνει ο Πρωθυπουργός θα πηγαίνει στη Βουλή, θα απαντάει σε ερωτήσεις. Τακτική ενημέρωση. Θα ενημερώνει, θα ζητάει γνώμη. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για λόγους δημοκρατίας, αλλά γιατί ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Και η κυβέρνηση εκπροσωπεί όχι μόνο αυτούς που την ψήφισαν, αλλά όλες τις Ελληνίδες. Είναι κοινοβουλευτική επομένως. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Εντάξει, μια και συζητάμε για το κοινοβούλιο. Έχει την εμπλοκή πρώτα απ' όλα να καταλάβει. Τι πρόβλημα υπάρχει με την εκλογή πρώτα. Δυσαφές ότι υπάρχει εμπλοκή. Όχι, θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο. Τι πρόβλημα υπάρχει με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάναμε εκλογές. Από αφορμή τη μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κανονικά έπρεπε να έχετε έτοιμη την πρότασή σας, με το που θα συγκροτούνταν η Βουλή, να ξεκινήσει η διαδικασία, να βγάλουμε τον πρόεδρο, να τελειώνουμε με την ιστορία αυτή και να προχωρήσουμε. Έχει πει κοντά μα πέρα τρεις εβδομάδες. Πού υπάρχει πρόβλημα? Και επειδή εμπλέκεται και το δικό σας όνομα, το πω και αυτό για να είμαι εντάξει που λένε, και επειδή εμπλέκεται και το δικό σας, υπάρχει θέμα με την αλλαγή του Ευρωπαίου Επιτρόπου, τη δική σας συμμετοχή στο κολέγιο των εκπροσώπων κτλ. Είναι έτσι τα πράγματα?
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ελάτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτή την περίοδο και κατά τη γνώμη μου σωστά, η κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος της στη σκληρή διαπραγμάτευση που γίνεται για να τελειώνουμε με το μνημόνιο, τη λιτότητα και την τρόικα. Δεύτερον, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδήλωσε ότι αύριο θα υπάρξει ανακοίνωση και κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα δρομολογηθεί η διαδικασία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που εκφράζει αρμοδιότερα εμού την κυβέρνηση είπε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εμπλοκή. Είχε πει άλλα το πρωί όμως. Περιμέναμε χθες μήνυμα του Πρωθυπουργού τηλεοπτικό. Τα ξέρω. Και το απόγευμα. Την ακούω την παρατήρησή σας. Οικονόμου, επειδή είσαστε επίμονος, σας βεβαιώνω ότι θα τη μεταφέρω και στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ξέρει το πρόβλημα καλύτερα από εμάς. Κεντροδεξίος ή κεντροαριστερός. Εγώ ρωτάω, το όνομα Αβραμόπουλος βρίσκεται στο τραπέζι ή έχει αποσυρθεί λόγω Λαφαζάνη και άλλων? Να περιμένετε. Για να το κάνω συγκεκριμένο τελείως. Έχω την εντύπωση ότι θα απαντούσα ήδη και στον κύριο Λίρτζη, αλλά σαν να σκεφτείτε την παρεμβολή, θα την αξιοποιήσω. Λοιπόν, να περιμένετε, σας συνιστώ, τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης με τις διαδικασίες όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί με τη χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εγώ αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι αυτή την ώρα που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται τα δίκαια του ελληνικού λαού, πάλι τα ίδια. Χρειάζεται... Κύριε Παπαδημούλη, τώρα ρωτάμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα δίκαια τα διαπραγματεύεται και μπράβο της, τη στηρίζουμε και εμείς. Κύριε... Συνδέονται αυτά τα δύο, μια και το λέτε. Κύριε Προεδρία Κονόμου, και διαπραγμάτευση. Έχω τη δυνατότητα να διαπραγματεύσω. Ναι, αλλά πρέπει να είναι απάντηση καθαρή, κύριε Παπαδημούλη. Μην καθόμαστε μετά με τον Λυρίζη και με τον Παπαδημούλη, έχετε... μετά τον Λυκούδη, μετά τον Κακλαμάνη. Κοιτάξτε, κύριε Κονόμου, εσείς έχετε τη δυνατότητα να διατυπώνετε τις ερωτήσεις με όποιο τρόπο θέλετε. Έτσι δεν είναι? Εσείς απαντήσεις. Σωστά. Καλά. Αφήστε λοιπόν, σας υπέδειξα εγώ πώς να ρωτάτε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να τελειώσω. Λοιπόν, λέω το εξής. Αυτή την ώρα αυτό που χρειάζεται η κυβέρνηση είναι τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια στη διαπραγμάτευση και για να πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε συνοχή, σοβαρότητα, απόλυτη στήριξη των πρωτοβουλειών του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Κατάλαβα. Στα υπόλοιπα, κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή που με ρωτήσατε και σε ό,τι με αφορά και τα λοιπά, οποιαδήποτε προσπάθεια να απαντούσα σε αυτά θα υποκαθιστούσε αυτά που σας είπα να περιμένουμε. Κατανοητό. Καταλαβαίνω λοιπόν. Τη θέση του Επιτρόπου σας, κύριε Παπαδημούλη. Θα πηγαίνατε σε αυτή τη θέση εάν έρχονταν τα πράγματα έτσι. Αν. Δεν έχω ζητήσει τίποτα, κύριε Οικονόμου. Είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ξέρω, γιατί είμαι από αυτούς που έχουν συνειδρύσει τον συνασπισμό και στη συνέχεια το ΣΥΡΙΖΑ, ότι μόνο με συνοχή, με σοβαρότητα, αυτό ήθελα να σημειώσω, με έγνοια, κρατάω την ιστορία μπορούμε της να έχουμε αποτέλεσμα για το μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Και σε ένα δεύτερο πλάνο η ιστορία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και όλοι καταλαβαίνουν. Είναι θέματα δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας. Το τι θα κάνουμε ως χώρα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή για τον Επίτροπο το ενδεχομένως. Είναι θέμα της Ελλάδας και της ελληνικής δημοκρατίας. Συμφωνώ. Κύριε Κακλαμάνη. Γρήγορα, παιδιά, στο θέμα να κλείσουμε. Εγώ θα είμαι λιτός. Εμείς θα ψηφίσουμε οπωσδήποτε υποψήφιο της κέντρου.